Κόντρα News. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, στην εσωτερική επικαιρότητα, την πρόθεσή της να περάσουν οι ελληματικοί δημοτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί στα χέρια ιδιωτών μέσω των περιφερειών, εξετάζει σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση. Το γεγονός σχολίασε δεικτικά ο νέος δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάνοντας λόγο για οπισθοδρόμηση 40 τουλάχιστον ετών. Την ίδια ώρα, πολλοί είναι εκείνοι που πίσω από την κίνηση αυτή βλέπουν την υφαρπαγή του 984 και του FM100 από τους Δήμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Μετά την ήττα των εκλεκτών της Νέας Δημοκρατίας και τη μεταφορά τους στους εκλεγμένους με τη Νέα Δημοκρατία περιφερειάρχες. Το θέμα αυτό θα ξεδιπλώσουμε μαζί μου στο στούντιο. Ο συνάδελφος δημοσιογράφος εφημερίδας των συντακτών και του site ΙΤΕΤ Ράδιο, ο κύριος Δημήτρης Καλλινερλόπουλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Και σε εσάς και στην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, την κυρία Ροξάνη Μπέη. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Και με τον πρόεδρο του ΠΟΕΣΥ, τον κύριο Σωτήρη Τριανταφύλου, τον οποίο μέσω σύνδεσης τον έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το Δήμο. Πάμε να ξεκινήσω με την κυρία Μπέη. Αν αποτελεί μία έκπληξη, που φαντάζομαι θα μου πείτε ναι, βεβαίως έκπληξη είναι, γιατί τόσα χρόνια ήταν δημοτικός και ξαφνικά αλλάζει, τι και γιατί και ποιο είναι το σκεπτικό. Τώρα, έκπληξη ή όχι έκπληξη, γιατί ξέρετε ότι δεν είναι το πρώτο κρούσμα ακριβώς που βλέπουμε μετά την εκλογή της Νέας Δημοτικής. Μιλάτε για την ανάπλαση. Και την νέο δημάρχο ακριβώς, έτσι με την υφαρπαγή σε εισαγωγικά, αλλά και τελικά ίσως στην πράξη διαφόρων, ας πούμε, δημοτικών εταιριών, που είναι όμως κομβικά εργαλεία για την λειτουργία του Δήμου Αθηναίων και ήταν και εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η ανάπλαση ΑΕ, και τώρα ξαφνικά ακούμε, διαβάζουμε, μιλάμε για τη λογική της μεταφοράς στην περιφέρεια, στο δεύτερο βαθμό των δημοτικών σταθμών. Ο 984 για την Αθήνα είναι, πώς να το πει, πραγματικό σύμβολο. Ήταν η ελεύθερη ραδιοφωνία από τα πρώτα. Είναι ιστορικός ραδιοφωνικός σταθμός. Το 984 σύμβολο, και το κανάλι 15. Έτσι, στο παρελθόν ήταν οι δύο σταθμοί που άνοιξαν τον δρόμο της ελεύθερης ραδιοφωνίας. Ακριβώς, άνοιξαν τον δρόμο της ελεύθερης ραδιοφωνίας και επίσης να πούμε, και μάλιστα αν θέλετε, επί δημαρχίας και ενός εμβληματικού δημάρχου του κ. Εύερτ, που προέρχεται και από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Πραγματικά νιώθω ότι είναι λες και καταργούμε την ιστορία, και για την Αθήνα είναι τόσο ταυτωτικό. Και πέραν αυτού, να πούμε και το εξής απλό. Η αυτοδιοίκηση άνοιξε πανιά και σε άλλα μέτωπα και σε άλλα πεδία τότε. Όχι μόνο με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς τους δημοτικούς, αλλά ανοίγοντας το δρόμους και στην κοινωνική, πολιτική, στον πολιτισμό, πέραν των τυπικών αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πραγματικά, θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του Δημάρχου του Χαριδούκα, είναι οπισθοδρόμηση 40 χρονών πίσω και δυστυχώς έρχεται και κλειδώνει μέσα σε μια συνολική εικόνα η οποία πραγματικά μας δείχνει μια αντίληψη ελέγχου, κάπως αυταρχικού ελέγχου θα τον χαρακτήριζα, του πρώτου βαθμού. Θα μου επιτρέψετε ένα συμπληρωματικό ερώτημα εδώ. Η κυβέρνηση λέει τι στο σκεπτικό, ότι ξέρεις, δεν πάμε συνολικά. Διαρρέει, ναι. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Δεν πάμε συνολικά σε μια αλλαγή του καθεστώτος του ιδιοκτησιακού και της διαχείρισης των ραδιοφωνικών σταθμών των δημοτικών, αλλά μόνο εκείνων που έχουν ένα παθητικό, εκείνων δηλαδή οι οποίοι είναι ελληματικοί σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο των χρημάτων. Σωστά. Αυτό έχοντας, θα είχε μια λογική ενδεχομένως στο παρελθόν να πέσει ως ιδέα. Και μιλάω για παρελθόν, μιλάω για την περίοδο των μνημονίων, την περίοδο που η οικονομία κλονίστηκε η ελληνική. Από τη στιγμή που έχουμε φύγει, εξακολουθεί να αποτελεί ένα επιχείρημα αυτό σήμερα. Κύριε Χαρίτο, εγώ δεν το αντιλαμβάνομαι, και να σας εξηγήσω και τι εννοώ. Η αυτοδιοίκηση, ο πρώτος βαθμός της αυτοδιοίκησης, σαφώς οφείλει και συμβαίνει να διέπεται από κανόνες. Και μάλιστα, ξέρετε, υπάρχουν και τα ελεγκτικά συνέδρια, η αποκεντρωμένη διοίκηση, που κανόνες σκληρής λογοδοσίας και διαφάνειας, και έτσι οφείλει να είναι. Ο 984, σαν δημοτική επιχείρηση, δεν είναι μια εξαίρεση σε όλο αυτό. Εγώ θα αντιστρέψω το ρητορικό ερώτημα
Με την εξής έννοια, γιατί θα η διαχείριση θεωρούμε, ποιο είναι το σκεπτικό ότι θα είναι καλύτερη ή αποτελεσματικότερη στον δεύτερο βαθμό, στην περιφέρεια. Δεν ξέρετε, υπάρχουν πραγματικά κενά λογικής και στοιχειοθέτησης σε όλες αυτές τις κινήσεις. Και σας ξαναλέω, το βάζω έτσι σε μια πιο συνολική εικόνα, γιατί δεν είναι το μόνο που έχουμε δει. Νομίζω ότι και οι πολίτες έχουν μια πραγματική απορία, γιατί και να θέλει, το έχω ξαναπεί αυτό, να το δει κάποιος καλόπιστα, όσο καλόπιστα μπορεί να το δει, ή τέλος πάντων να το ακούσει με μια, χωρίς να σκέφτεται άλλα πράγματα από πίσω. Ξέρετε, δεν υπάρχει λογική, δεν υπάρχει πραγματική αιτιολόγηση, έστω και στις διαρροές. Άρα, τι να σας πω, εδώ πέρα δυστυχώς δίνεται αυτή η εντύπωση. Εντύπωση ότι, ξέρετε, πρέπει να πάρουμε εργαλεία κομβικά από τη νέα δημοτική αρχή, η οποία ήρθε και μας πήρε το Δήμο Αθηναίων. Δηλαδή, δυστυχώς δημιουργείται αυτή η αίσθηση. Θα πάω στον κύριο Τριανταφύλλο, αλλά κάτι ήθελε να πει ο Δημήτρης Κανελόπουλος. Είναι αστείο τώρα να συζητάμε ότι ξαφνικά η κυβέρνηση, τέσσερις ημέρες μετά από την ανάληψη της Δημαρχίας από τον Χάρη Δούκα, ανακάλυψε τον ελληματικό 984 και την έπιασε το άγχος να τον σώσει τον σταθμό και να τον πάει στην περιφέρεια. Δηλαδή και τον TV 100 επίσης. Σαν τουλάχιστον, αν το χρησιμοποιούν αυτό ως δικαιολογία, υποτιμούν την νοημοσύνη όλων μας και είναι φεδρό για αυτούς τους ίδιους καταρχάς. Είναι δυνατόν, δηλαδή ξαφνικά ο κ. Μητσοτάκης, από τη στιγμή που έχασε ο Κώστας Μπακογιάννης τον Δήμο, ενδιαφέρθηκε για τα οικονομικά του 984. Ας δείτε τα οικονομικά της ΕΡΤ καταρχάς. Άμα ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τα οικονομικά των ραδιοφώνων και των τηλεοράσεων. Και το ίδιο ισχύει και για την Θεσσαλονίκη. Και γιατί και εκεί έχασε ο εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τριανταφύλλου. Κύριε Τριανταφύλλου, εσείς έχετε κάποια γνώση του θέματος αυτού, έχετε κάποια ενημέρωση, έχει κάποιος χτυπήσει την πόρτα, σας έχουν ενοχλήσει, το έχουν επικοινωνήσει μαζί σας αυτό? Όχι, εμείς δεν έχουμε την παραμικρή ενημέρωση γι' αυτό. Και εγώ αυτά που ξέρω, και εγώ και όλοι οι πρόεδροι των Ενώσεων Συντακτών με τους οποίους έχω μιλήσει και σήμερα και αυτές τις μέρες, προέρχονται από δημοσιεύματα και δημοσιογραφικές πληροφορίες. Δεν έχουμε την παραμικρή ενημέρωση. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει έτσι. Καταρχάς, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ελληματική η σταθμή αυτή στους οποίους αναφερθήκατε. Και ο 98 Αθήνα 984 και ο FM και TV 100 στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εμείς δεν έχουμε την παραμικρή ενημέρωση από αυτού. Για μας είναι αδιαπραγμάτευτος ο σημερινός χαρακτήρας έτσι, των δημοτικών ραδιοφωνικών σταθμών και γενικώς των ραδιοφωνικών μέσων ενημέρωσης. Και θεωρούμε κομβική τη συνεισφορά τους και στην πολυφωνία και στο δημοκρατικό γίγνεσθε της χώρας. Και από εκεί ξεκινάω και εκεί στέκομαι. Και σε αυτό πρέπει να εστιάζουμε και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Θέλω να θυμίσω σε κάθε περίπτωση το συμβολισμό και τη σημασία που έχουν η δημοτική ραδιοφωνική σταθμή, η δημοτική ραδιοφωνία στην πολυφωνία και στη δημοκρατία και στο δημοκρατικό γίγνεσθε της χώρας. Όπως είπα, από το 1987 που ιδρύθηκαν, που ήταν η πρώτη μη κρατική ραδιοφωνική σταθμή, έχουν παίξει τεράστιο ρόλο. Αποτέλεσαν τομή και επανάσταση στο επικοινωνιακό τοπίο για τη χώρα μας. Και μάλιστα, κοιτάξτε, το 1987, όταν ιδρύθηκαν οι τρεις πρώτοι ραδιοφωνικοί σταθμοί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, μη κρατική εννοώ, η πρώτη δημοτική, ήταν, προσέξτε, δήμαρχοι, λέω και το συμβολισμό αυτό τώρα, δήμαρχοι προερχόμενοι από τη σημερινή παράταξη που κυβερνάει και οι τρεις που κάναν. Ναι, από τη Νέα Δημοκρατία, ακριβώς. Δεν νομίζω ότι η σημερινή κυβέρνηση θα φτάσει εκεί. Δεν έχω την παραμικρή πληροφορία. Βεβαίως δεν αμφισβητώ τις δημοσιογραφικές πληροφορίες και τις διαρροές και όλα αυτά που γίνονται κλπ. Νομίζω ότι δεν θα ευνηδιαστούμε, ότι θα υπάρξει ένας διάλογος με τις δημοσιογραφικές ενώσεις και με όλους μας. Σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω ότι για μας είναι αδιαπραγμάτευτο το σημερινό καθεστώς έτσι που υπάρχει στα δημοτικά μέσα ενημέρωσης, γιατί βάζω και τους τηλεοπτικούς σταθμούς μέσα εκτός των ραδιοφωνικών σταθμών. Πάντως είναι πολλές οι λεπτομέρειες οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας σε επίπεδο διαρροών, δηλαδή ότι το σχέδιο αφορά τους ζημιογόνους σταθμούς, οι οποίοι αρχικά θα περάσουν στις περιφέρειες και από εκεί στα χέρια των ιδιωτών, δίνοντας κάποια περισσότερα στοιχεία. Μοιάζει αυτό να μην είναι πολύ τυχαίο σε επίπεδο διαρροών το ότι βγαίνει προς τα έξω. Και δεν διαφωνώ και δεν αμφισβητώ. Είναι αυτό που λένε ότι πανώ. Τι σημαίνει ζημιογόνος? Προφανώς απλά διευθύνω. Είναι πολύ σωστό το ερώτημα το τι σημαίνει ζημιογόνος. Γιατί γι' αυτό μίλησα για τη Θεσσαλονίκη πριν. Την ιστορία της Θεσσαλονίκης δεν ξέρουμε. Όταν ένα ραδιόφωνο δημοτικό, τι σημαίνει ζημιογόνο? Δηλαδή δεν έχει κέρδη. Αυτό είναι ο σκοπός του. Αλλά θα έχει πολύ πλάκα. Αυτό είπα και εγώ πριν για τους ακριβώς. Δεν προκύπτει από πουθενά. Τότε να δούμε και τα κέρδη της ΕΡΤ. Αν το πάμε έτσι, να δούμε τα κέρδη ενός άλλου δημόσιου, έστω όχι δημοτικού, μέσου ενημέρωσης. Και τι θα πάει να πει, ας πούμε, τώρα η κυβέρνηση στον
στο Δήμο Πειραιά, θα πάνε να πάρουν το κανάλι 1 από τον κύριο Μόραλη και από τον κύριο Μαρινάκη, θα πούνε φέρτε το να το δώσουμε στον κύριο Χαρδαλιά. Αυτά τώρα είναι τόσο αστεία που τα συζητάμε και τόσο τραβηγμένα. Γιατί το θέμα του. Γιατί όμως τα συζητάμε, Δημήτρη. Γιατί, γιατί βλέπουν το φως δημοσιότητας για να τα συζητάμε. Ωραία, υπάρχουν δύο πτυχές στο θέμα των δημοτικών ραδιοφώνων. Η μία είναι αυτή που θέλει να πάρει από τον κύριο Δούκα, από τον Αγγελούδη, να πάρει ό,τι μπορεί περισσότερο η κυβέρνηση, να τους αποδυναμώσει. Το έχουμε δει και στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Το δεύτερο αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το καθεστώς που θέλει να φτιάξει η κυβέρνηση στην Ελλάδα. Λοιπόν, έχουμε ως τώρα η ΕΡΤ που είναι ανέκαθεν φιλοκυβερνητική, όποια και να είναι η κυβέρνηση. Έχουμε τα πανελλαδικά κανάλια και τα έξι που είναι υπέρ της κυβέρνησης, αλλά λιγότερο, αλλά περισσότερο, δεν έχει σημασία. Και τώρα ξέρουμε ότι τα πιο πολλά ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης είναι φιλοκυβερνητικά για διάφορους λόγους. Και τώρα πάει να πάρει ακόμα και τα δημοτικά ραδιόφωνα που κακώς ή καλώς έχουν πάρα πολύ μικρή δύναμη, αλλά θέλει να πάρει ακόμα και αυτά, θυμίζοντας ένα εντελώς μια μορφή καθεστώτος, όσο την και οποία, να ακούγεται. Την οποία δύναμη την έχει ανάγκη όμως, γιατί αν κρίνω από αυτά που είπες νωρίτερα, δεν την έχει ανάγκη. Δεν την έχει, αλλά ίσως παίζει. Ελέγχει στην κοινή γνώμη, άρα αποδυναμώνει ένα νέο πολιτικό. Ίσως δεν θέλει καθόλου φωνές, προσπαθεί να τις περιορίσει όσο περισσότερο μπορεί. Φωνές που να είναι ενάντια στην κυβέρνηση. Όσο, δηλαδή, τώρα πόσο ενάντια στην κυβέρνηση να είναι ο Νέο 84 από τα τελευταία χρόνια, ειδικά επί Μπακογιάννη, ήταν περισσότερο ένα ραδιόφωνο πολιτιστικό τη πόλη, κοινωνικό. Δεν ήταν καθόλου πολιτικό ραδιόφωνο. Όλα τα χρόνια του Μπακογιάννη. Και αυτό ήταν τα θετικά του. Τώρα προσπαθεί, ίσως είναι και επίδειξη δύναμη. Βέβαια, ξεχνάει το εξής τώρα, παρόλο που το είπε αντιδήμαρχο νωρίτερα. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με μια απλή ανώνυμη εταιρεία όπως είναι η Ανάπλαση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ραδιόφωνο που έχει μια δημόσια συχνότητα. Η δημόσια συχνότητα, το πρώτο και το τελευταίο λόγο σε αυτή τη συχνότητα τον έχει το ΕΣΟΡΟΥ. Αυτό αποφασίζει πώς θα αλλάξει το καθεστώς του ραδιοφώνου, αν θα επιτρέψει να αλλάξει το καθεστώς. Ένα αυτό. Που το ΕΣΟΡΟΥ αποφασίζει ακόμα και ποιος θα είναι ο ιδιοκτήτης ενός ραδιοφωνικού σταθμού στην Καρδίτσα. Αποφασίζει για όλα. Ύστερα, υπάρχει και ο νόμος Ρουσόπουλου που λέει ότι αυτός που κατέχει το ραδιόφωνο, το μέσο μαζικής ενημέρωσης, όποιο να είναι, είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του. Δηλαδή, τι θα είναι στο Δήμο Αθηναίων το ραδιόφωνο, αλλά θα το ελέγχει η περιφέρεια Αττικής. Δηλαδή, ακόμα και στην νομοθεσία, για πρέπει να καταστρατηγήσει ή να αλλάξει αρκετούς νόμους για να καταφέρει αυτό ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, είναι με όρους δημοσιογραφικούς, μηντιακούς, ραδιοτηλεοπτικούς, είναι αδύνατο να το κάνει αυτό. Δεν γίνεται. Άρα είναι μια εκδήλωση προθέσεων ενδεχομένως και αναμονή για να υπάρξουν οι αντιδράσεις ή όποιες αντιδράσεις και να ζυγιστούν. Κύριε Χαλίτη, και ένα τελευταίο σχόλιο. Συγγνώμη. Ένα τελευταίο σχόλιο και κλείνουμε με αυτό, γιατί έτσι κι αλλιώς ο χρόνος έχει τελειώσει. Ναι, λίγο γενικότερο ότι πραγματικά η αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή έχει ελλείμματα και κενά. Και στην Αθήνα. Και τα βρίσκουμε και εμείς μπροστά μας και όλες οι δημοτικές αρχές τα έχουν βρει σταθερά. Και ξέρετε, όταν δεν μπορεί πλέον η αυτοδιοίκηση καν να προσλάβει υπαλλήλους για βασικές ανάγκες της πόλης, δεν μπορεί να τηρήσει καν το ένα προς ένα. Και αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση αποφάσισε να προβληματιστεί σε αυτό το πεδίο. Δηλαδή, ξέρετε, καλώς ή κακώς πρέπει να δίνουμε και τη μεγάλη εικόνα. Γιατί όσοι ζούμε την αυτοδιοίκηση, ξέρουμε πόσα εργαλεία τις στερούνται πλέον και πόσο δύσκολο είναι το έργο και το να είναι μάλιστα μια πραγματικά αυτοδιοίκητη αυτοδιοίκηση. Και εδώ λοιπόν, να κλείσουμε και να δούμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως, ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο 10 δευτερολέπτων, αν μπορείτε να το κάνετε, το κάνετε. Είναι κομβικό αυτό που είπε ο συνάδελφος ο κ. Κανελόπουλος για το ΕΣΟΡΟΥ. Πρόκειται για δημόσιες συχνότητες που δεν μπορεί οποιοδήποτε να αποφασίσει για την τύχη του. Υπάρχει ελεκτικό όργανο, υπάρχει μια δημόσια αρχή, το ΕΣΟΡΟΥ. Και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να σταθούμε και να θυμίσω ότι πρόκειται για κάτι το οποίο είχε επιχειρηθεί και το 2019 και είχε κριθεί αντισυνταγματικό να περάσουν οι δημοτικοί σταθμοί στις περιφέρειες. Έτσι το υπενθυμίζω προς όρους, είχε αποσυρθεί από ένα σχετικό νομοσχέδιο. Πάντως, για μας σας λέω ότι είναι αδιαπραγμάτευτος ο σημερινός χαρακτήρας των δημοτικών ραδιοφωνικών σταθμών, των δημοτικών μέσων ενημέρωσης, τα οποία θεωρούμε κομβικά για την πολυφωνία και το δημοκρατικό γίγνεσθε. Έτσι, για να μας σαφείς. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον κύριο Τριανταφύλου, τον κύριο Κανελόπουλο και την κυρία Μπέη για την κουβέντα αυτή. Το θέμα θα το παρακολουθήσουμε και το επόμενο διάστημα το συγκεκριμένο.